να πω. Καλοντάρι, το όνομα από πού βγαίνει? Το όνομα είναι του παππού μου. Βαρύ όνομα, ωραίο όνομα, ξεχωριστό όνομα. Ωραία. Την προσωπικότητά μου είναι ξεχωριστή. Δεν είμαστε καλά, μου φαίνεται. Κριτικό μου φαίνεται. Όχι, Έλληνα είμαι. Από πού? Από Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη μένει. Ναι. Δεν θα τα πάμε καλά. Εγώ μένω Αθήνα. Εντάξει, αγάπη, θα μετακομίσω. Πάρα πολύ. Ήταν κάτι δύσκολο. 23 είναι. Θα ακούσουμε. 23. Ζώδιο. Χθες. Και εσύ. Ρε, αυτά τα ίδια. Εγώ είμαι πάδι. Όλοι στο Παούλιο. 23 είμαι, όχι, τώρα τα κλείσα. Το Φεβρουάριο. 26, εκεί θα τον έκανα. Ναι, 27. Με τι ασχολείσαι? 30, ξέρω. Με ψάρια σχολείο. Κοντεύεις. Δηλαδή. Εμπόριο. Έφερες. Σου φέρω. Α, σε όλου, σου φέρω, για σένα. Όχι, όχι. Τέλους. Εδώ πέρα έχω κάνει από τα ψάρια από το ξύλο. Θέλω πολύ ψάρι. Τρώω πολύ. Τέλει ψαράκι. Και όλα αυτά. Κάντε με ερωτήσεις. Για ποιο λόγο. Τι θέλετε να μάθετε? Πες μας το λόγο που ήρθες. Το λόγο, πρώτα απ' όλα είναι η εμπειρία. Είναι κάτι ξεχωριστό, κάτι όμορφο. Κάτσε λίγο. Αυτές τις εμπειρίες έχουμε ακούσει. Γι' αυτό λέω ποιο λόγο. Δεν θέλω να μου κάνετε ερωτήσεις τις οποίες τις κάνετε σε όλους. Μπορεί να κάνετε κάτι πιο ωραίο, κάτι πιο ενδιαφέρον. Μόνο με αυτό ασχολείσαι που είπες. Ναι. Άμα είναι έτσι, τότε και εγώ θα ήθελα να μην μας απαντάς όπως οι όλοι, αλλά να μας απαντήσεις έτσι. Μπαμ. Εγώ μπαμ τα λέω. Με ρώτησε κάτι και δεν σου απάντησα μπαμ. Φυσικά και σε ρώτησα, αλλά απέτυχε την ερώτηση. Σε ρώτησα. Ήρθες για μια ξανθιά ή μια μελαχρινή? Ωραία. Μπαμ. Ποια είναι? Μπαμ και κάτω. Θα αφήσει την απορία σαν. Α, είδε που δεν απαντάει. Απαντάει όπω θέλει. Δεν μπορεί να μα πει τι μελαχρινή, τι θέλει. Μάλιστα. Κοίταξε τη Ζένια.